Σοβαρότατο ζήτημα υπάρχει, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να μην αποδεχτεί το αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών για επέκταση δρομολογίων από Κεραμωτή προς Λιμένα μετά τις 18:30 το απόγευμα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως εχθρική ενέργεια και ανταγωνιστικό πλήγμα σε βάρος της περιοχής μας, ενώ υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή ουσιαστικά απεμπολεί κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια που επιχειρεί η περιοχή και ακυρώνει ότι συζητήθηκε με την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και τον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Είναι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες, είναι 10 πλοία τα οποία πηγαίνουν έρχονται. Πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε στο Καβάλα πριν, στα οποία είναι και αυτά γνωστά και πρέπει οπωσδήποτε να ομολογηθούν, πάμε εδώ και τα 9 από τα 10 πλοία συμφωνούν σε μια επιλογή. Δεν συμφωνεί το 10ο. Και το ΣΑΣ λέει ότι το απορρίπτουμε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται ως τουρίστας στη Θάσο, στην Καβάλα, ήδη προκειμένου στη Θάσο, πρέπει όταν θα φύγει να φύγει ικανοποιημένος και να διαφημίσει τη Θάσο και την Καβάλα όταν θα γυρίσει στο σπίτι του. Αυτό εδώ δεν μπορεί να το κάνει όταν οριακά θα τρέχει από το αεροδρόμιο με την ψυχή στο στόμα να μπει μέσα στο φεριμπότ και να προλάβει να πάει απέναντι στο νησί. Για παραλογισμό και εκτός τόπου και χρόνου του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, κάνει λόγο και ο Αντιπρόεδρος της Ασιακής Ένωσης, τονίζοντας πως τα δρομολόγια από την γραμμή Κεραμωτής Λιμένα Θάσου θα πρέπει ίσα ίσα να αυξηθούν και όχι να μειωθούν. Δεν θα σχολιάσω την αρνητική γνωμοδότηση του ΣΑΣ στο αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών για διεύρυνση των δρομολογίων τις απογευματινές ώρες, μετά τις 18:30. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το ΣΑΣ βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορεί να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Γι' αυτό και το αίτημα της Ασιακής Ένωσης Καβάλας και όλων των θεσμικών φορέων για επαναφορά κατάρτιση των δρομολογίων στην αντιπεριφέρεια είναι καθόλου επίκαιρο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που άρχισε η τουριστική περίοδος στη Θάσο, το τελευταίο δρομολόγιο από το Λιμένα προς την Κεραμωτή να είναι 18:30 ώρα, να είναι 18:30 το απόγευμα, με αποτέλεσμα μετά τις 18:30 η Θάσος να είναι αποκομμένη, γιατί και από τον Πρίνο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.